Μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περιορίζει περαιτέρω την αυτοδιάθεση των κρατών μελών στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής. Οι εθνικές κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και οι αρχές απαγορεύεται να διαθέτουν νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες για την κράτηση ατόμων που εισέρχονται παράνομα στην χώρα. Οι παράνομοι μπορεί επίσης να μην απορριφθούν άμεσα, χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν πρώτα σε εξέταση για το άσυλο, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Το θέμα προέκυψε από μια περίπτωση όπου ένας Λευκορώσος υπήκοος εισήλθε αρχικά παράνομα στη Λιθουανία και μετά εξίσου παράνομα πήγε στην Πολωνία και συνελήφθη εκεί από την αστυνομία, κάτι που αποτελεί πλέον προηγούμενο για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους τους παράνομους μετανάστες. Τον περασμένο Νοέμβριο, η λιθουανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περιοχές της χώρας μετά από μια περίοδο μαζικής παράνομης εισβολής από άτομα από τη Λευκορωσία. Πολλοί δεν ήθελαν να μείνουν στη Λιθουανία, αλλά προσπάθησαν να περάσουν περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξελίχθηκε σε πρόβλημα, μεταξύ άλλων, για την Πολωνία. Η Εθνική Νομοθεσία της Λιθουανίας δηλώνει ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα παράνομα και συλλαμβάνεται, αποκλείεται από το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο, αντιστέκεται ή ενδεχομένως έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λεγόμενη Οδηγία για τη Διαδικασία Ασύλου. Η Λιθουανική Νομοθεσία δίνει επίσης στους παράνομους το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο, αλλά στη συνέχεια πρέπει να γνωστοποιηθούν απευθείας και με δική τους πρωτοβουλία στις αρχές της χώρας. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται πρώτα να ζεις ως παράνομος στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά να ζητάς άσυλο μόνο όταν σε συλλαμβάνουν. Αλλά εδώ ήρθε ένα ηχηρό όχι. Η απόφαση είναι επιζήμια και επομένως περιορίζει τις δυνατότητες όλων των κρατών μελών να προστατευθούν από την παράνομη μετανάστευση. Εδώ η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι η ελευθερία δράσης των επιμέρους χωρών περιορίζονται σοβαρά. Σύμφωνα με την απόφαση, κανένας παράνομος μετανάστης δεν μπορεί να τεθεί υποκράτηση επειδή κάποιος παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, έχοντας εισέλθει και διαμείνει παράνομα στο κράτος μέλος. Όλοι οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να μπορούν να ζουν ελεύθερα στην ανοιχτή κοινωνία έως να του ληφθεί απόφαση απομάκρυνσης ή απέλασης με προηγούμενη έρευνα για το άσυλο. Μεμονωμένοι παράνομοι μετανάστες μπορούν να τεθούν υποκράτηση, αλλά πρέπει να προηγείται ατομική αξιολόγηση σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση και πρέπει πάντα να υπάρχουν ατομικοί λόγοι για τους οποίους το συγκεκριμένο άτομο αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της χώρας, εκτός από το ότι βρίσκεται στη χώρα παράνομα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.